Mikrofonu. Τι πήρες που είναι. Πέρα. Χάσιμο χρόνου. Όχι πάλι cringe intro. Είδες το ότι ήταν cringe. Στο είπα εγώ ήταν cringe. Όχι στο είπα ήταν cringe. Ας να κάνουμε και το intro να μπαίνει ο Ζήσης από εκεί πέρα. Κάνουμε. Έχεις βρει καμεραμάν? Όχι. Τότε μιλάς. Οπότε δεν πρέπει να το κάνουμε. Yeah. Και κάπως έτσι σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμα χάσιμο χρόνο. Μάθαμε γρήγορα, χαιρέτα εκείνη την κάμερα. Τώρα εκείνη την κάμερα, αυτή σε παίρνει. Εκείνη, αυτή σε παίρνει. Μη χάνεις την προσοχή σου, μάθαμε. Λοιπόν. Ξέχασα να ανοίξει το φως. Ποιο? Άνοιξε το φως. Πάνω διακόπτες. Μαλάκα φως. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα χάσιμο χρόνο. Να σου πω κάτι, δεν είπαμε ότι σε αυτό το επεισόδιο θα κάτσω εγώ μπροστά. Κάτσε. Καλωσορίσατε σε αυτό που θα κάνουμε ποτέ intro. Έλα ρε μαλακά, αλλάξουμε θέση. Έχει χέρι άλλο. Τώρα βαριέμαι. Τι το λες τότε. Γιατί το βάλες πάλι όμνη ρε μαλακά. Έχω κάνει ήδη soundcheck, είναι μια χαρά. Καλωσορίσατε στο χάσιμο χρόνο. Η εκπομπή αυτή στην οποία θα σκοτώσουμε τον Muffin. Ξέχασα να κοιτάξει το focus. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα χάσιμο χρόνο. Είμαι ο παρουσιαστής σας και ο παρουσιαστής σας, Jack Love και Deadly Muffin. Muffin. Μαζί μας έχουμε τον Ζήση. Γεια σας. Muffin, έχω μια ερώτηση. Να σου πω, Muffin. Έλα, η λέξη δολοφονία, ξέρεις πώς γράφεται? Ωμέγα. Ωμέγα Ιώτα. Αστάστο. Θα μάθεις. Ωμέγα Ιώτα. Λοιπόν, Ζήση, καλώς ήρθες στο χάσιμο χρόνο. Καλώς σας βρήκα. Ο τρίτος μας καλεσμένος για αυτή τη σειρά και έχουμε να πούμε διάφορα πράγματα εμείς μαζί. Κοίτα, να πούμε την αλήθεια, δεν θέλαμε το Ζήση. Αλλά αναγκαστήκαμε. Γιατί να πεις κάτι. Αναγκαστήκαμε. Κοίτα, πόσα subs έχεις. Ξέρεις. Πόσο κακό αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Διότι... Ζήση, σου ζητάω συγγνώμη. Rage quit. το τραπέζι. Και φεύγει όντως, ξέρω εγώ. Και απλώς τέλος. Αυτό το επεισόδιο. 2,5 λεπτά. Κοίταξε. Τα subs έτσι κι αλλιώς πιστεύω δεν είναι σημαντικά. Διότι και νομίζω ότι έχεις καταλάβει κι εσύ, Ζήση, το ότι μέσα σε ένα community περισσότερο έχει σημασία το πόσο επηρεάζει κάποιος στην θέση στην οποία βρίσκεται. Παρά ο αριθμός από τα subs. Και νομίζω ότι για τους περισσότερους εσύ και ο Γιάννης, στο Legit Gaming GR, είσαστε από τα πλέον γνωστά μέσα στον χώρο του playthrough community. Χτίζεις γέφυρες τώρα. Ναι. Πες μου κάποιο καλό παιχνίδι που χτίζεις γέφυρες. Χτυπάει το τραπέζι γιατί χτυπάει έτσι και μετά ακούγεται άσχημα στο μικρόφωνο. Oh. Δεν έχουμε πάρει ακόμα καινούργια μικρόφωνα που πρέπει να ανακοινώσουμε ότι κάνουμε live streams μετά το χάσιμο χρόνο. Συγγνώμη για την διακοπή, αλλά πρέπει να το πω αυτό. Μια και ήταν τον κινηματογράφο εδώ πέρα. Όχι τον κινηματογράφο, τον κινηματογράφο. Κάνουμε streams μετά το χάσιμο χρόνο στο κανάλι του Jack και κάνουμε σαν έρανο. Πώς λέγεται αυτό? Δωρεά. Ζητάμε sponsors. Sponsors, όπως βλέπετε εδώ πέρα, που γράφονται εδώ πέρα και κερδίζουν και άλλα πράγματα. Θα δείτε συνέχεια του επεισοδίου. Οπότε να είστε στο live μετά από αυτό το επεισόδιο. Όταν βγει αυτό το επεισόδιο, λογικά σε 4 ώρες από τότε είμαστε live. Ναι. Είδες, ήθελα να το πω και αυτό για στην αρχή για να τα ακούσουν νωρίς. Καλά το. Όχι πολύ δυνατά γιατί δεν έχουμε καλά μικρόφωνα. Πάμε τώρα στη γέφυρα. Ζήσεις, εσύ πώς βλέπεις τον εαυτό σου? Γιατί είχαμε μιλήσει και πιο πριν τον είχες έρθει για ένα βίντεο και μου είχες πει ότι δεν βλέπεις τον εαυτό σου σαν «Ω, είμαι αυτός ο τύπος ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός». Πώς σου φαίνεται? Γενικότερα όλο αυτό δεν έχει να κάνει, είναι χόμπι. Οπότε δεν κυνηγάς τα subs, δεν κυνηγάς οτιδήποτε έχει να κάνει με το να σε ανεβάσει ψηλά. Mm-hmm. Απλά το παιχνίδι σου αρέσει. Γενικά μου αρέσει όντως ένα παιχνίδι. Κάθομαι και το παίζω σε φάση walkthrough. Όχι είναι της μόδας αυτό, ας το κάνω τώρα γιατί θα ανέβω subs. Καταλώνα. Δηλαδή αυτό είναι προτεραιότητα να περάσω καλά. Εντάξει, θα κάνω κάποια άκυρα παιχνίδια όπως θα βγουν αν βγει Fortnite, θα το δοκιμάσω. Αν και είχα ξεκινήσει με το PV στην αρχή όταν πρώτο βγήκε, γιατί το περίμενα όντως αυτό το παιχνίδι. Οπότε παίζοντας μη δημοφιλή παιχνίδια είναι αυτό που κάνω έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι... Και έχεις φτιάξει και ένα κοινό το οποίο περιμένει να δει παιχνίδια τα οποία ίσως να μην τα βλέπει πάλι στο YouTube που κυνηγάνε τα trends. Αυτό το κατάλαβα, δεν το περίμενα. Όταν ξεκίνησα, ήμουν σε φάση ότι
Ποιος θα τα δει, εγώ και η μάνα μας, σε φάση τέτοια, εγώ και ο αδερφός μου, ας πούμε. Καλά, κάπως όλοι έτσι ξεκινήσαμε όλοι. Ναι. Δηλαδή, στο ανεβάζω το πρώτο βίντεο, ω, τρεις προβολές, ποιος είναι αυτός, δεν είναι η μάνα μου, ναι, ποιος είναι ο άλλος, ξέρω, κάπως έτσι είχαμε ξεκινήσει. Είμαι εγώ που ξανατσέκαρα τα νύπακι. Refresh, μέχρι να φτάσει στα, θυμάστε τότε τα 311 views που ήταν, ναι, κόλλαγε. Ναι, 311, ναι. Και ίσως, σε φάση, γιατί έχει κολλήσει εκεί, δεν με αγαπάνε άλλο. Αυτό. Απλώς μετά από όταν βλέπεις ρε παιδί μου ότι έρχεται κοινό μόνο για εσένα, γιατί στην πραγματικότητα τώρα ό,τι παιχνίδι για να παίζεις έχεις κάποια σταθερά views. Δηλαδή ξέρεις ότι μέχρι τόσο θα φτάσεις και αναλόγως και το παιχνίδι πόσο θα αρέσει, αναλόγως το βίντεο που έχεις ρίξει παραπάνω δουλειά και αυτά, δεν πάει παραπάνω. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί έχεις φτιάξει dedicated κοινό που έρχεται για σένα. Ισχύει. Το οποίο γι' αυτό πάσχουν πάρα πολλά άλλα κανάλια που είναι σε φάση κάνε Fortnite τώρα. Παλιότερα το κάνε Minecraft, ναι, τώρα είναι το κάνε Fortnite. Που είναι μόνο αυτό. Αυτό ισχύει υπερβολικά πάρα πολύ. Όχι, δεν έχει τα συνεχίσει, δεν διαφέρει. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας. Κοίταξε, εσύ για μένα είναι πολύ ξεχωριστό αυτό που έχει κάνει. Είναι αν μη τι άλλο, μια τεράστια νίκη για εσένα σαν χαρακτήρα. Σκέψου ότι πλέον εσύ είσαι η προσωπικότητα η οποία οδηγεί το υλικό του καναλιού και όχι τα παιχνίδια αυτά καθ' αυτά. Να. Πόσοι YouTubers στην Ελλάδα μπορούν να το πούν αυτό. Λίγοι. Θα λέγα εγώ. Και τα πιο χαρακτηριστικά άτομα που κάνουν κάτι παρόμοιο είναι εσύ και ο Γιάννης. Ο Γιάννης. Ναι. Αυτός μου έρχεται στο μυαλό τώρα. Ναι. Αυτό, δηλαδή που να μην έχουν ασχοληθεί καθόλου με τα trends και ο κόσμος να είναι dedicated για επειδή είναι ο Γιάννης με το, ή εσύ για το υλικό που βγάζουν. Ίσως και γι' αυτό και ο Γιάννης και εγώ, άμα δούμε κάποιο σχόλιο σε φάση που δείχνει ότι όντως δεν είναι για σένα αλλά για το παιχνίδι ο άλλος με το ξέρω εγώ παίξε Fortnite για να ανέβεις, μου λέει κάποιος. Είμαι σε φάση, φίλε μου, είσαι σε λάθος κανάλι, μάλλον. Δεν έχεις καταλάβει τίποτα, ξέρω, από το κανάλι αυτό. Δεν έχεις καταλάβει καθόλου από το σκεπτικό μου. Δεν έχεις καταλάβει σε τι είδους κανάλι βρίσκεσαι. Να σου πω, το καταλαβαίνω αυτό. Το να θέλεις να φτιάξεις ένα personality driven κανάλι. Αλλά η δικιά μου ερώτηση είναι, πιστεύεις ότι μπορεί να έχεις επηρεάσει το κοινό στο να γνωρίσει νέες εμπειρίες μέσω του gaming, σαν μέσο. Που να μην τις είχε άμα ήσουν ένας YouTuber ο οποίος έπαιζε μόνο δημοφιλή παιχνίδια. Και σε παίρνουν τηλέφωνο. Δεν πειράζει, δεν είσαι. Όχι, απλώς θέλω να το πω γιατί παίρνουν τηλέφωνο τον Τζακ σε άλλη μια εκπομπή. Κάθε recording, το άκουσα και είμαι σε φάση να το γνωρίσω. Όχι, πρέπει να πάρω την ευκαιρία. Πρέπει να το πω αυτό. Αλλά για πες μαζί. Άλλη μια φορά παίρνει τον Τζακ τηλέφωνο. Ότι πιστεύεις ότι έχεις μάθει σε άτομα από το κοινό σου κάποιες νέες εμπειρίες μέσω των παιχνιδιών σαν μέσο. Κοίταξε, αυτό που έχω μάθει εγώ είναι ότι τελικά υπάρχει όντως κοινό όπως είπαμε πριν, το οποίο θέλει να δει τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλο το κοινό, δηλαδή μπορεί να είναι ακόμα και να είναι 10 άτομα. Υπάρχουν όμως αυτά τα άτομα που θέλουν να δουν city building games ή να δουν παιχνίδι στο οποίο επιβιώνεις, όπως είναι το Raft, ας πούμε, που έγινε γνωστό παντού. Παρόμοια παιχνίδια παίζω κι άλλα που δεν τα ξέρουν οι περισσότεροι. Οπότε πιστεύω ότι υπάρχει όντως κοινό που ζητάει αυτό. Και επειδή δεν το βρίσκει, ας πούμε, στο ελληνικό YouTube, βλέπει ξένους αναγκαστικά. Ναι, ναι. Πολλοί είπαν, όταν πρώτο ξεκίνησε το κανάλι, μου λέγανε «Α, επιτέλους ένα ελληνικό κανάλι που παίζει αυτά τα παιχνίδια». Είναι και πολύ καλό αυτό, γιατί δείχνεις στο κοινό ότι πέρα από τα πολύ διάσημα ή τα AAA παιχνίδια. Ναι. Ρε παιδί μου, πέρα από το Fortnite, ας πάρουμε για AAA παιχνίδια τα οποία ξέρουμε ότι κάποιο κανάλι θα το παίξει σίγουρα. Ένα πολύ γνωστό παιχνίδι, όπως το God of War, ρε παιδί μου, ξέρεις ότι το παίξει σίγουρα ένα κανάλι. Τουλάχιστον ένα στην Ελλάδα, δείχνει στο κοινό ότι υπάρχουν και άλλα εκατομμύρια παιχνίδια τα οποία αξίζουν να τα δούνε. Αυτά που λέμε διαμαντάκια. Ναι, μπράβο, τα διαμαντάκια. Δηλαδή, μπορεί στα 1 εκατομμύριο να είναι τα 10 τα καλά, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν κάποια άτομα που το δείχνουν. Και δεν ακολουθούν το «Α, κοίτα, είναι AAA, οπότε το παίξω» ή «Α, είναι διάσημο, οπότε το παίξω». Οπότε, ξέρεις, δεν θέλω να το πω ότι κάνεις έργο, γιατί όπως είπαμε είναι χόμπι και δεν εργάζεσαι περίπου γι' αυτό. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει όπως και δίποτε στο ελληνικό τουλάχιστον YouTube, μιας και υπάρχει στο εξωτερικό και πετυχαίνει πάρα πολύ καλά. Η πλάκα είναι ότι εγώ αυτό το οποίο κάνω είναι τη διαμετρικά αντίθετο από του. Ναι, παίρνει τα άσχημα. Εγώ παίρνω τα χειρότερα παιχνίδια για τα πέσω. Είναι αυτά που τρώνε χ από το ξέρω εγώ κανάλι σε του Ζήση. Και σε φάση, τι, έφαγε χ, για φέρε εδώ. Μα μια φορά που είχε έρθει ο Ζήση για να γυρίσουμε μαζί βίντεο και. Του είχα πει, λέω, εσύ άλλο ήταν για games και μου είχε πει κάτι ότι αυτό δεν περνάει κανένα από quality control, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Ο Τζάκ είναι σε φάση, τι, για φέρε εδώ. Είναι πέσα ότι αυτό το παιχνίδι, ρε παιδί μου, πω εσύ το έχει διώξει. Σε φάση. Άμα αποτυγχαίνει το quality control των άλλων είναι τέλειο για εμένα. Έτσι πάει, φίλε. Ναι, έχει μια σειρά ρε παιδί μου που παίζει πολύ, μα πάρα πολύ άσχημα παιχνίδια. Τα σίγουρα σκουπίδια.
Τσεκάρετε την. Αλλά ζήσει, ερώτηση. Εσύ πρόσφατα έχει αρχίσει. Σε διακόπτω πριν αλλάξουμε θέμα, μην ρωτήσει ναι, ναι. Τι κερδίζουν οι άλλοι. Ναι, είπα τι κατάλαβα εγώ. Πάντως οι άλλοι τι κατάλαβαν είναι ότι πολλοί οι οποίοι όντως δεν βλέπαν τέτοια παιχνίδια από σποντα έχουν έρθει στο κανάλι μου. Από σποντα έτσι είπαν, όχι, αυτό έπαιξε κάποτε Fortnite. Τι είναι αυτό τώρα που έπαιξε τώρα. Οπότε μαθαίνει και αυτό κάποια παιχνίδια που όπως λέει με μια πρώτη ματιά δεν μου άρεσε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το είδα, ξέρω εγώ, είδα 2-3 επεισόδια, απορρόφθηκα, το αγόρασα. Ναι. Οπότε καταλαβαίνω ότι σίγουρα υπάρχουν παιδιά, γιατί συνήθως είναι και μικρές ηλικίες, όπου δεν ξέρουν ότι υπάρχουν αυτά τα παιχνίδια, γιατί βλέπουν από όλους ένα Fortnite ή ό,τι ήταν trend πιο πριν. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα όντως μαθαίνουν καινούργια παιχνίδια που αυτό με χαροποιεί. Γιατί ναι. Στην ουσία αυτό που έχω εγώ σαν γούστο σε games, το περνάω και στους άλλους. Και ξέρω ότι επιβεβαιώνουμε ότι αυτό που μου αρέσει εμένα αρέσει και σε άλλους. Γιατί δεν είναι... θα ήταν περίεργο να παίζω μόνο από αυτό το παιχνίδι. Γιατί σε φάση. Πόσο περίεργο μπορεί να είμαι. Ξεκίνησα από το YouTube για να δω πόσο περίεργο είμαι. Ο Τζακ κατάλαβε ότι είναι αρκετά. Εγώ αυτό κάνω προσωπικά. Αλλά τι ήθελα να πω εσύ, ότι εσύ θυμάμαι πριν από πότε, πέρυσι, πότε είχαμε κάνει εμείς το συνεργατικό. Νομίζω ήταν πέρυσι μετά το καλοκαίρι. Πέρυσι μετά το καλοκαίρι, ναι. Το ότι ήσουν λίγο πιο κλειστό σε χαρακτήρα μα στο community. Ναι. Και έχω δει προ χαρά μου ότι τώρα τελευταία έχει αρχίσει να πηγαίνει σε conventions, να ναι. Μιλά με περισσότερα άτομα. Πώς αισθάνεσαι εσύ γι' αυτό, αισθάνεσαι ότι έχει γνωρίσει νέα άτομα μέσω του YouTube, ότι σε βοηθάει να ανοιχτεί ναι. Ένα άτομο. Καταρχήν πιστεύω ότι οι περισσότεροι που έχουν ασχοληθεί με YouTube, δεν ξέρω αν είναι έτσι, τουλάχιστον έτσι το έχω στο μυαλό μου, είναι πιο κλειστοί άνθρωποι γενικά. Δηλαδή, ξεκινάνε έστω σαν κλειστοί και σιγά σιγά κοινωνικοποιούνται πιο πολύ. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι κοινωνικός τύπος, αλλά δύσκολα ανοίγομαι σε καινούργια άτομα. Μαζί με το YouTube γνώρισα πολλά άτομα, ευτυχώς. Είμαι χαρούμενος γι' αυτό όλη τη φάση. Στα events πήγαινε και παλιότερα, απλά δεν ήξερε κανένας, οπότε δεν ήξερα ούτε είχα δει κανάλι. Δεν πήγαινε σαν YouTuber. Δεν πήγαινε σαν YouTuber, πήγαινε σαν κοινό, έπαιζα απλά στα τουρνουά που έχουν τα events. Κατάλαβα. Οπότε τώρα απλά πηγαίνω και με ξέρουν, να έχει αλλάξει κάτι. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό όμως. Είναι ωραίο, εντάξει. Μπορώ να πω ότι. Είναι ωραίο, σε καλύπτει, εντάξει. Προσωπικά, εμένα που έχει και τον Τζακ που το λέμε, ξέρω εγώ. Εμένα είναι κυριολεκτικά ένα από τα πράγματα τα οποία είναι top στη χαροποίηση ενός YouTuber. Ναι. Oh, ναι. Θα πας σε ένα event, θα έρθουν ρε παιδί μου αυτοί που σε βλέπουν. Γιατί όταν είναι ένα comment κάποιος, δεν το παίρνεις σοβαρά. Δεν είσαι φάση, εντάξει. Είναι ένα comment από τα υπόλοιπα. Δεν τους βλέπεις μπροστά σου. Ναι. Και όταν έρχονται μπροστά σου, είσαι φάση, OK, it's a big thing. Σου έρχονται άτομα και σου λένε, ξέρω εγώ, σε θαυμάζουν, θέλουν φωτογραφία, θέλουν, δηλαδή, σου συζητάνε για τα βίντεο που έχεις βγάλει, ξέρω εγώ, τι ωραίο που είναι αυτό το κομμάτι, ξέρω εγώ, σε αυτό το κομμάτι έκανες αυτό και είναι ωραίο, ξέρω εγώ. Ναι. Και πιστεύω είναι ένα από τα top πράγματα το οποίο κρατάνε ένα YouTuber να θέλει να συνεχίσει να βγάζει κι άλλα βίντεο, να βγάζει κι άλλο υλικό και αυτά. Είναι πολύ ωραίο συνέστημα. Το normal είναι αυτό, μπορεί να σε πάρει και ο αέρας και να γίνεις. Ναι, έχει μάθει και παραδείγματα. Είναι πώς θα το διαχειριστείς. Ναι, πρέπει να μην το πάρεις πολύ πάνω. Ειδικά αν είσαι σε πιο μικρή ηλικία κιόλας, ναι. Μπορείς να το πάρεις άνετα. Είναι πολύ εύκολο να διαχειριστείς. Ναι, ισχύει. Δεν μπορείς να το διαχειριστείς μέσα σου ότι αυτό που σε αναγνωρίζει ο κόσμος. Εντάξει, το οποίο είναι και λίγο λογικό ρε παιδί μου, γιατί όταν είσαι μικρός, ξέρεις, το να ζητάς αυτό. Οπότε όταν το βλέπεις, είναι σαν. Παίρνεις μια έγκριση ναι. Ότι κοίτα, το κατάφερα. Οπότε κοίτα, πρέπει να είμαι πολύ σημαντικός. Οπότε ας το κάνω κι άλλο αυτό μέχρι να φτάσω σε ένα σημείο ρε παιδί μου που μετά έχεις χάσει την μπάλα. Και... ναι. Εντάξει. Είναι ταυτόχρονα βέβαια και το θέμα ότι με ποιους κάνεις παρέα εκείνη την περίοδο. Π.χ. και εγώ έχω ξεκινήσει πιο μικρός από εσένα YouTube, πιο μικρός από τον Jack YouTube. Και τη μεγάλη τη φορά μου εγώ την είχα πάρει όταν μπήκα Zeroland. Ναι. Που ήμουν 16-17. 17 περίπου. Και ήταν κυριολεκτικά πολύ μεγάλη φορά. Δηλαδή τα νούμερα μου, ξέρω εγώ, social blade ήταν κάπως έτσι και μετά πήγανε πάνω. Ήταν κορυφή. Zero, ναι, απλώς είχα εκείνη την περίοδο άτομα τα οποία μου είχαν πει και ξέρω εγώ αυτό και αυτό. Μην καμπανίσει τον άλλο. Ναι. Και εντάξει, είναι και γονείς ρε παιδί μου οι οποίοι με έχουν μάθει έτσι. Είναι πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά... όλοι οι παράγοντες. Ναι, ναι. Απλώς είναι και αυτό. Είναι με ποια άτομα θα κάνεις παρέα στο community και ποια άτομα θα κρατήσεις κοντά σου. Πάντως αυτό το που κλείνω σε αυτό που ρώτησε ο Τζακ είναι ότι γνώρισα ανθρώπους που ήθελα να γνωρίσω που και πιο πριν τους έβλεπα σαν θεατής και είμαι σε φάση ότι θέλω να τον γνωρίσω εγώ από κοντά. Οπότε τώρα που δεν είμαι fan, που οι fans ξέρεις δεν παίρνεις ιδιαίτερη. Αν πας σαν fan σε έναν YouTuber ας πούμε, δεν θα έχεις ιδιαίτερη προσοχή από το να είσαστε
όμοι εισαγωγικά και μπορεί να. Ομότιμοι. Ναι. Να, συμφωνώ. Και να έχεις πιο καλή επικοινωνία. Γιατί μετά μπορείς και να καταλάβεις και ο άλλος, ο YouTuber, τι ακριβώς προϋποθέτει η δουλειά του. Κάτι το οποίο πολλοί δεν καταλαβαίνουν είναι. Είναι σίγουρα ένα κομμάτι δημιουργικό, αλλά είναι και ένα κομμάτι marketing της προσωπικότητάς σου. Το πώς εκθέτεις τον εαυτό σου εκεί έξω. Ναι. Κάτι το οποίο, άμα δεν το προσέξεις, μπορεί να αποβεί καταστροφικό. Ισχύει. Το έχουμε δει σε αρκετά άτομα ότι έχει συμβεί αυτό. Τι έγινε, τι έγινε, σταμάτησε που λέω απότομα, περίμενα να συνεχίσεις και απλώς σταμάτησε να αποδεί εντελώς καταστροφικό. Έχουν τελειώσει τα τούβλα και δεν έχουν χτίσει γεύμα. Μαλάκα, πέθανε σε αυτή τη στιγμή, ήταν τέλος, νεκραμάρε. Μου είσαι οκ, θα συνεχίσει να πει κάτι για να, ξέρεις, να συνεχίσουμε. Λογικά αυτό είναι μια γέφυρα, κάτι τέτοιο. Έφτασε σε ένα συμπέρασμα το οποίο περιμέναμε να συνεχίσει κάποια στιγμή. Ναι, ήταν λίγο περίεργο. Και κόπηκε και φουλ απότομα και είσαι τι έγινε. Συμφωνώ με αυτό που λέει, αλλά δεν ακούω συνέχεια. Πού θα καταλήξει. Λοιπόν, Ζήση, πες μας τι ετοιμάζεις εσύ για το μέλλον. Τώρα, αυτή τη στιγμή είσαι από τους καταξιωμένους playthrough YouTuber. Είσαι. Πέρα στην Ελλάδα είσαι καταξιωμένος, πιστεύω. Βρίσκεσαι μέσα στο mid-range, ας πούμε, από τους πολύ γνωστούς playthrough YouTubers. Σκέφτεσαι να αλλάξεις το υλικό σου και να κάνεις και άλλα πράγματα, να μείνεις στο ίδιο υλικό playthrough. Ναι, εγώ γενικά κάνω σειρές. Οι οποίες maximum κρατάνε 30 επεισόδια. Οι σειρές μου γίνουν κατά 3 μέρες, εναλλάξει. 3 σειρές έχω που εναλλάσσονται πάντα. Οπότε, ακόμα και αν κάτι δεν αρέσει σε κάποιον, σαν σειρά, έχει να περιμένει την επόμενη μέρα να είναι η σειρά του, ας πούμε, ή ξέρει ότι κάθε 3 μέρες θα παίζει η σειρά μου. Αυτό που θέλω να κάνω σαν αλλαγή, και ήδη το ξεκίνησα, είναι ότι θα κόψω μια σειρά τις 3 και θα είναι η σειρά που ονομάζω Δοκιμάζουμε το. Αυτό μοιάζει λίγο με το Γιάννη του Legit, τη γενική του. Το κορία στο κανάλι, όπου στην ουσία παίζω παιχνίδια που μου έχουν στείλει, τα οποία δεν αξίζουν σειρά και δεν είναι τελείως φόλες ώστε να πω σε εσένα να τα παίξεις. Ω Χριστός εσύ! Τα οποία κάνω ένα επεισόδιο. Το δίσταλ. Αλλά μου άρεσε να σου πω, ήταν. Δεν είναι τόσο άσχημο, δεν είναι τόσο, ξέρω. Οπότε παίζω σε αυτά, δηλαδή θέλω κάθε 3 μέρες να παίζω ένα παιχνιδάκι το οποίο δεν θα γίνει σειρά, οπότε θα κάνω ένα σαν, όχι τόσο review, αλλά σαν first impressions, ότι okay, αυτό το παιχνίδι είναι αυτό. Ναι. Μ' αρέσει, πώς είναι το ωραίο ηχηδέο των Greg. Α, ναι, κατάλαβα. Απλώς με ένα παιχνίδι, θα είναι ένα επεισόδιο, ένα παιχνίδι. Αν όλα κάνει, είναι καλό, παίζω 20 λεπτό, αν είναι φόλα, παίζω 10 λεπτάκι έτσι να βγει ίσα ίσα. Σου στέλνουν αρκετά παιχνίδια οι fans. Οι fans δεν μου έχουν στείλει ποτέ. Δεν το έχω προωθήσει ίσως. Ευκαιρία είναι. Ναι, σε παρακαλώ λίγο. Σε παρακαλώ, τόσα παιχνίδια παίζει. Το Steam του ζήσει στην περιγραφή, υποθέτω. Μάλλον καλύτερα, όχι, θα τον swampάρουν με invitations. Καλύτερα, όχι. Το κανάλι του ζήσει, βέβαια. Αν θέλει να δώσει ποτέ το Steam του, θα το δώσει ο. Δεν ξέρω πώς είναι η φάση του fan mail να μου στείλουν παιχνίδια ή όλα αυτά. Είναι μάλλον το πώς καλλιεργεί το κοινό σου. Δεν έχω ζητήσει ποτέ ούτε καν. Πώς να σου πω, δεν το έχω σκεφτεί καν να πω ότι ξέρετε κάτι, στείλε μου το τάδε παιχνίδι αν θέλετε ή αν ξέρετε να μου στείλετε εκεί πέρα κάποια πράγματα, οπότε... Και ήταν πιο πολύ σαν άμα ξεκινήσει μετά το παίρνει μπάλα, δηλαδή ναι, όταν σου στέλνει ο πρώτος και το βγάλεις βίντεο και πίσω ότι είναι από αυτόν, μετά το στείλει και ο δεύτερος για να... Ναι, και μετά είναι και ο τρίτος. Είναι όπως με τον Jack και τα fanart. Του Jack του, αν ξεκινήσει μια φορά, του έκανε ένα παιδί fanart, είδαν ότι δείχνει τα fanarts του και του στείλε κι άλλος. Ξέρω εγώ, και συνέχισε μετά αυτό. Δηλαδή έχει φτάσει. Καμία πενταριά φανά. Ναι, έχει φτάσει να έχει 50 τόσα για τον εαυτό του και στέλνουν ναι, για μας σε εκείνον γιατί ξέρουν ότι θα τα δείξει. Ενώ π.χ. εγώ έχω ένα τείχο με fanarts, δεν τα έχω δείξει ποτέ. Είναι ένα ολόκληρο τείχο με fanarts και δεν μου στέλνουν ποτέ. Ναι. Ενώ στέλνουν στον Jack δικά μου fanarts γιατί ξέρουν ότι θα τα δείξει. Ναι, γιατί ξέρουν ότι θα τα δείξει στο stream του ή και αυτά. Oh, wait, το άλλο στο κοπεί ότι μου έχουν στείλει ω τώρα 3 φορές και τα έχουμε δείξει και σε βίντεο ερετικές εξομολογήσεις. Του Crow. Ναι, δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτό, δεν ξέρω γιατί στέλνουν σε μένα. Και νόμιζα ότι μία ήταν για μένα και λέω «Ω» και μετά μου λέω «Είναι για τον Crow» και λέω «Ω» είναι σπάση «Α» Κοίτα, όσον αφορά τα παιχνίδια νομίζω θα σου πω τι συμβαίνει με μένα γιατί εμένα μου στέλνουν πάρα πολλά παιχνίδια. Αλλά επειδή έχουν δει ότι παίζω κακά παιχνίδια λένε «Α» θα του στείλουμε αυτό που κάνει 20 λεπτά. Θα του στείλουμε αυτή τη μαλακία ξέρω εγώ, ναι, αγιά σου. Ή παίρνουν keys, ξέρω εγώ, χοντρικής κάποιοι και σου λέει πάρε αυτά τα keys, παίξε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Αν και μου έχουν στείλει και πάρα πολύ καλά παιχνίδια ενίοτε. Αλλά και το Fortnite μας είχαν στείλει. Όχι, ενώ για fans. Α, sorry, ναι. Ένα fan μου είχε στείλει το MGS5. Το MGS5. Ναι, και το Rainbow Six.
Αυτό το παιχνίδι δεν το trigger ούτε. Δεν μπορώ, δεν γίνεται. Κάθε φορά τριγκεράρω με αυτό το game. Έφαγε ένα τρομερό trigger σε ένα stream του Jack. Και έκανα rage quit. Πέρα είναι meme, από εδώ και πέρα είναι meme. Έχω κάνει τώρα τρεις φορές rage quit στο MGS5. Τρεις φορές έχεις στο MGS5, όντως. Ναι. Τρεις διαφορετικές φορές έχω κάνει rage quit σε φάση να κλείσω τα πάντα και απλά να σταματήσω το live και να φύγω. Δεν μπορώ. Ρετζάρω. Αλλά μια που μιλάμε για παιχνίδια και για rage quit. Έχω μια ιδέα για να περάσουμε τον χρόνο μας ή να τον χάσουμε. Να χάσουμε τον χρόνο μας. Ναι. Όχι. Μήπως θέλεις να φτιάξουμε λίγα cupcakes. Ρωτάς αν θέλω. Μαλάκα. Όχι. Πας τώρα. Game time. Λοιπόν, καλωσορίσατε στο... Να κάτσουμε πρώτα. Ναι, καλωσορίσατε στο cupcake. Να κάτσε και βρίσεις πρώτα. Καλωσορίσατε στο Cupcake Station. Θα το λέμε Muffin Station, μπορούμε. Muffin Station. Κοίταξε, λοιπόν. Πρώτα απ' όλα το πήρα αυτό γιατί σκέφτηκα τον Muffin, ο οποίος είναι Muffin. Ευτούρης είσαι. Οπότε θα ανοίξουμε το... Σκίσ' το πόξο. Ευχαριστώ, σκίσ'. Τι κάνετε, ρε. Πάμε καλά. Προσέξτε. Okay. Αυτά εδώ πέρα, τώρα κοίτα να δεις πως κάνουνε cupcakes. Λοιπόν, αυτές είναι οι γεύσεις μας, εδώ πέρα, οκ. Okay. Αυτές είναι οι γεύσεις μας. Α, όχι, Muffin me. Είναι τριών χρονών λέει ότι είναι αυτά. Όχι ρε, ξεκόλα. Όχι, δεν είναι τρίχρονα πριν να παίζουμε αυτό. Λοιπόν, επίσης μην βάλετε τίποτα στο στόμα σας, από όλα αυτά. Muffin me. Όχι. Λοιπόν, για να σα δώσω να καταλάβετε τι γίνεται, θα φτιάξουμε τρία cupcakes. Ένα ο Ζήσης, ένα εγώ και ένα ο Τζακ. Τρία muffins βασικά. Ο νικητής θα βάλουμε τις φωτογραφίες του κάθε cupcake. Να φαίνομαι. Στο Discord. Για τους sponsors. Και οι sponsors θα αποφασίσουν ποιος έχει το καλύτερο cupcake. Ο χαμένος θα πάθει, Τζακ. Θα φάει το cupcake. Το οποίο είναι από πλαστικό. Ωραία, οπότε αυτά είναι όλα μας τα εργαλεία. Αυτό τι κάνει! Αυτό είναι για να το βγάλεις, κοίτα. Να το βγάλεις. Θα βάλεις εδώ πέρα μέσα το cupcake σου, τη γεύση που θέλεις και το βάζεις αυτό για να το πιέσεις. Και το κάνεις έτσι. Ναι. Για να βγεις σε λωρίδες, μαλάκα. Μαλάκα, ας πούμε κάτι. Αυτό το παιχνίδι το παίζουν τρίχρονα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το παιχνίδι που παίζουν. Το έχουνε, ρε, μαλάκα. Λοιπόν, αυτά είναι τα εργαλεία μας. Αυτό εδώ πέρα είναι για να φτιάξουμε το cupcake. Οπότε. Πώς το φτιάξουμε. Για να το πετάξουμε μετά. Περίμενε. Για να το πετάξει απ' έξω μετά. Α, ναι, ρε φίλε, δεν έχω ιδέα τι κάνω. Αυτό δεν έχω πει τίποτα. Ωραία, πάμε να αρχίσουμε. Αυτό εδώ πέρα γιατί το βάλαμε εδώ. Δεν ξέρω, έτσι. Α, μπαίνει εδώ, ναι. Αυτό μου αρέσει σαν ιδέα. Ωραία, ποιο θέλει να κάνει το πρώτο του cupcake. Ο Ζήσης, πρέπει. Ο cupcake muffin. Όχι, εσύ πρέπει να ξέρει. Ο muffin είναι muffin, οπότε muffin πρέπει να κάνει. Όχι. Σημαίνει ότι γουστάρουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Δυστυχώς ναι! Δεν είσαι πάρα πολύ absorbed όμως αυτή τη στιγμή. Μπούμ! Περίμενε. Μπράβο, Μόφι. Μην μου μιλάς. Είσαι αντίπαλός μου τώρα. Είναι λες και είμαστε, ξέρω εγώ, αντίπαλα... Στρατόπεδα. Και τι κάνουμε take-off, ρε φίλε. Ναι. Στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Επίσης έχουμε 2,5 λεπτά ακόμα μέχρι να κλείσει μια κάμερα. Το έχουμε. Λοιπόν, εγώ είμαι έτοιμος. Εσύ είσαι έτοιμος. Ναι. Ωραία, 2,5 λεπτά, ε. Πάνω το στείλω εγώ στους sponsors. Πήγαινε. Ω, αυτό είναι γαμάτο που κάνεις. Ξέρω! Θα μας μιλήσεις. Μαλάκα, ναι. Ξέρεις τι, του Ζήσης είναι πιο όμορφα τα χρώματα. Του Ζήσης φαίνεται λιγάκι radioactive, αλλά είναι χειρότερο. Το δικό σου είναι το radioactive. Και ολικά μόλις βγήκε από το Τσέρνομπιλ. Μαλάκα, το δικό μου είναι θύμα πυρκαγιά. Cupcake. Να το καταστρέψουμε λίγο. Όχι! Σαμποτάζ στο κεκάκι μου. Στο κεκάκι μου.
Ήθελα και λίγο νερό, ε. Όχι, ρε. Κάνω να γυαλίζει. Κάτω να γυαλίζει. Μα λέγαμε πανέξυπνο σε κάτι. Το κάνω να γυαλίζει τώρα. Σχετικά με τη ζωή σου. Κάνω ραδιενεργό. Μα λέγαμε είμαι τόσο καλό. Τι κάνω, το βάζω εδώ, ε. Και μετά το πατάω από εδώ πέρα. Εντάξει. Όχι, με μύριξε. Δεν το πατάω. Αλλά το πατάω καν. Εντάξει, μια χαρά, δεν χρειάζεται. Το έχει πατήσει μόνο σου. Δεν ξέρει, αυτό είναι για τα κοριτσάκια ή τα αγοράκια. Και τα αγοράκια. Σωστά, τα οποία ρε παιδί μου ξέρει δεν έχουν τη δύναμη να το κάνουν. Και θέλω να το πατήσει έτσι. Λοιπόν, αφήνω το δικό μου εδώ. Πώς το ανοίγουν για να βγει. Ζήσω όταν τελειώσει, άστα εδώ πέρα. Εδώ στην κάμερα. Τελεία. Λίγο πιο μπροστά. Βλέπει ότι φαίνεται μικρότερο μετά. Ναι, ισχύει το perception. Το έχω. Εσύ ακόμα τελειώσει. Εσύ ακόμα τελειώσει. Κιατάκι δεν έχεις εσύ, πως άκησες κιατάκι, έλα. Ναι, για φέρε. Βλέπεις, έχει αγχωθεί, κοίτα τα. Έχεις 28 δευτερόλεπτα, 25, 24, 23. Λοιπόν, ο νικητής θα βγει από τους sponsors στο service του Discord. Θα στείλουμε τις φωτογραφίες από κάθε ένα cupcake και θα ψηφίσουν ποιο είναι το καλύτερο. Οπότε, αν θες να γίνεις και εσύ sponsors και να επιλέγεις και εσύ τέτοια ποιες κερδίζεις αυτά και επιλέγεις τον νικητή και το χαμένο, είναι και εσύ sponsors. Ξεκίνησα με το άντε να γίνει και εσύ σπόνσορα. Γίνει και εσύ σπόνσορα, ε. Μπράβο μου. Και 3, 2, 1, boom! Μπράβο, μπράβο. Σταμάτησα να κάνει ρέκα το που δείξα αυτή. Τέλο πάντων. Και αυτά είναι. Οκ, και πάμε στο κανονικό section του. Ο νικητή θα αποκαλυφθεί στο τέλο, όπω και θα φάει το cupcake του. Όχι όλο, ε. Όχι όλο, ναι. Και καλώ ήρθατε στο δεύτερο μισό τη καλύτερη σειρά Spark στο ίντερνετ. Τη καλύτερη σειρά που υπάρχει στον κόσμο. Δεύτερη σειρά. Την καλύτερη στη σειρά, όχι. Για το ένα και ένα, να πει. Φυσικά. Αυτό ήταν το ένα και ένα. Αυτό ήταν το ένα και ένα, πώ σου φάνηκε. Με πέτυχε. Αυτό ήταν το ένα και ένα. Θα σε παρακαλούσα να μην χτυπάς τα άτομα που φέρνουμε καλεσμένα. Λοιπόν, επίσης, μόλις τελειώσαμε το game time, φτιάξαμε 3 πανέμορφα cupcakes. Ναι. Ο νικητής θα εμφανιστεί στο τέλος. Ναι. Ψηφίστηκε από τους sponsors και από μερικά παραπάνω άτομα, γιατί δεν έχουν μαζευτεί ακόμα πάρα πολλοί sponsors να ψηφίσουν. Περίμενε, έχουν μαζευτεί αρκετοί, αλλά οι sponsors πιστεύω δεν έχουν καταλάβει ότι πρέπει να δώσετε το όνομά σας στον Τζόνι, έτσι ώστε να σας βάλει μέσα στο ειδικό group του Discord server και να μπορείτε να παίρνετε αποφάσεις για το game time, να βλέπετε bloopers και cut content από την εκπομπή. Είναι αρκετή, απλά κάντε το αυτό για να είστε μέσα. Απλώς για να είστε ενημερωμένοι λίγο παραπάνω για το τι κάνετε ακριβώς. Και πέρα από αυτό, πριν καθόμασταν κατά τη διάρκεια του break και μιλούσαμε με τον Ζήση, μιλούσαμε για παιχνίδια τα οποία είναι trending, παιχνίδια τα οποία ανεβάζουν άτομα και μήπως ζήσεις κάτι το οποίο δεν το ήξερα προσωπικά, το ότι εσύ ανέβηκες από το Raft. Θέλεις να μου πεις, να συζητήσουμε για αυτό που λέγαμε, για το πώς αυτό μπορεί να είναι μερικές φορές αρνητικό το να ανέβεις από ένα παιχνίδι μόνο. Ναι, φυσικά. Και να, το πώς επηρεάζει το κοινό και όλο αυτό. Όταν ξεκίνησα πιο πολύ και είχα περίπου 100 views στο βίντεο, τέτοια φάση, επειδή έπαιζα survival games, είπα να αγγίξω και το Raft πριν γίνει αυτή η έκρηξη προς υπεράσπιση μου δηλαδή. Όπου ξαφνικά ήταν τεράστια άνοδο, έτσι πως ήμουν, ας πούμε, νουμπάς στα αρχικά μου βήματα. Είδα ξαφνικά τα 100 views να γίνονται 1000. Κάτι όταν σε βλέπει εσύ και η μάνα σου ξαφνικά αρχίζει και μεγαλώνει απότομα, λες κάτι γίνεται εδώ πέρα και το σπαμάρεις λιγάκι για να πάρεις κάποιους αριθμούς. Προφανώς, γιατί θέλεις να ανέβεις και σαν κανάλι να δουν τη δουλειά σου. Ναι, γιατί εν τέλει λες ότι θα πάρω τώρα τους αριθμούς που χρειάζομαι, ας πούμε, και μετά όταν κάνω κάποιο άλλο content που με ενδιαφέρει, θα με ακολουθούν και οι υπόλοιποι παραπέρα. Το ίδιο μπορεί να κάνει κάποιος τώρα με το Fortnite, πιο πριν με το Minecraft. Οπότε όταν εν τέλει αποφασίσεις να πεις ότι «ΟΚ, βαρέθηκα να κάνω αυτό το πράγμα» και να συνεχίζεις παρακάτω. Ναι, θέλω να κάνω κάποιο άλλο βίντεο, να μην παίξω άλλο Raft, να μιλήσω για μένα, ας πούμε, να μην πω... Θες να κάνεις πράγματα που σου αρέσουν, να πετύχεις κάνεις... το κανάλι. Στην τελική, κανένας από εμάς δεν παίζει ένα παιχνίδι 6 χρόνια. Ισχύει αυτό. Ούτε κανένα χρόνο, ούτε καν 2 μήνες. Παίζεις λίγο, το χαίρεσαι, το σπαμάρεις και τέλος. Νομίζω ειδικά για εμάς που παίζουμε video games και στο YouTube και εκτός του YouTube, ποιος κάθεται και παίζει μετά από το δίμηνο κάποιο παιχνίδι. Καλά, περίμενε. Δηλαδή, π.χ. Binding of Isaac. Πέρα από το Binding of Isaac που το έχουμε λιώσει. Ναι, και μέσα ρε παιδί. Το έχω μάθει τώρα εδώ και ένα δίμηνο. Παίζει να παίζω κάθε μέρα από 8 ώρες. Και δεν το έχω βαρεθεί ούτε ένα δευτερόλεπτο. Fortnite επίσης. Αλλά εντάξει, επίσης είναι το trend κιόλας. Είναι καλό παιχνιδάκι. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω
το εξής το οποίο λέω, το ότι ειδικά με το Fortnite, είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Είναι για μένα ένα Battle Royale roguelike. Εγώ έτσι το βλέπω. Οκ, το είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Επαναλαμβανόμαστε. Αλλά παρόλα αυτά, προς τι τόση πολύ τρέλα μόνο Fortnite να βγαίνει. Κοίτα, μπορώ να καταλάβω ως προς τα νούμερα που πιάνει. Είναι ένα εύκολο στο να το δει και να το καταλάβει κάποιος. Μέχρι, ξέρω εγώ, και ένα άτομο το οποίο δεν έχει ξαναδεί κανένα παιχνίδι από το Fortnite μπορεί να καταλάβει. Σταμάτα. Ακόμα πέφτει. Τα άσπασε όλα. Αυτό και αν το ξαναπροσπαθήσω δεν μπορώ να το κάνω. Δεν είδατε τι έγινε, αλλά ήταν γαμάτο. Τέλος πάντων, είναι ένα παιχνίδι το οποίο. Μην κοιτάς τη γυαλιά του. Μα λέει ένα γαμάτο, έτσι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο κάποιος που να μην το έχει ξαναδεί μπορεί εύκολα να το καταλάβει. Και να το παρακολουθήσει και να καταλάβει την πορεία του παιχνιδιού. Πώς πάει, πώς έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που είσαι και σε αυτά. Ακόμα και άμα δεν παίζει, μπορεί να ακολουθήσει την πορεία του παιχνιδιού. Αυτό βέβαια δεν γίνεται σε όλα τα παιχνίδια. Και ειδικά στα παιχνίδια, όπως τα παιχνίδια που παίζει, ξέρω εγώ, Ζήσεις, που τη μία μέρα θα παίξει αυτό, τη μία μέρα θα παίξει εκείνο, τα οποία δεν είναι παιχνίδια τα οποία θα τα δει από άλλους 100 YouTubers, είναι δύσκολο πολλές φορές να καταλάβει το παιχνίδι. Και αυτό είναι ο λόγος, παιδί μου, που σε κάποια βίντεο μπορεί να. Μην αρέσει το συγκεκριμένο παιχνίδι και γενικά να αφήνει μια άσχημη εσάνς, ρε παιδί μου, ιδέα στο θεατή. Και σου έχει τύχει ποτέ αυτό. Οι περισσότεροι θα κάτσουν για τον Ζήσει στη συγκεκριμένη. Ναι, επειδή έχει χτίσει έτσι το κοινότερο, παιδί μου. Απλώς σου έχουν τύχει να έρθουν viewers που επειδή απλώς δεν τους άρεσε το παιχνίδι να πούνε ότι δεν ήταν ωραίο το βίντεο. Γενικά, αν έχεις δουλέψει σε αυτό. Γίνεται αυτό, αλλά θέλω να σταθώ σε κάποιο άλλο περιστατικό. Κάποια στιγμή τώρα το τελευταίο Fortnite που ανέβασα ήταν ειρωνικό προς το Fortnite. Έκραζα το Fortnite με το γάντι. Ναι. Δηλαδή δεν πήγα μέσα να πω, το Fortnite είναι για τα σκουπίδια. Το έκανα έτσι. Με ένα πολύ ωραίο και αστείο τρόπο. Ναι. Ακόμα και ο τίτλος δεν είχε καμία σχέση με τους τίτλους που βάζω στα βίντεο μου. Είναι πολύ απλοί τίτλοι, έτσι με μικρά γράμματα. Δεν είναι με κεφαλαία. Οπότε ήταν το πρώτο μου βίντεο που είχα κεφαλαία λέγοντας Fortnite χωρίς challenges και χωρίς Thanos. Δηλαδή στην ουσία έκραξα ότι όλη αυτή την περίοδο κάνουν challenge και Thanos. Εγώ νομίζω ότι. Προκάλεσε ηρωνικά, θα έλεγα έκραξε. Δεν έκραξε. Απλά προκάλεσε ηρωνικά άτομα τα οποία το εκμεταλλεύονται σαν τρένο. Ναι, και του θεατέ που πατάνε να το δούνε. Αυτό που κατάλαβα εγώ από κάτω στα σχόλια, γιατί στην ουσία σπρώχνοντα κάποιον, περιμένει να δει την αντίδραση. Φυσικά, πάντα. Είδα ότι ο κόσμο από κάτω, και με χαροποίησε πάρα πολύ, που άρχισε να μου λέει ότι μη γίνει σαν κι αυτού. Όχι, Fortnite, σε παρακαλώ, εμεί εδώ είμαστε για άλλο λόγο και κάτι τέτοιο. Δεν ήταν ότι στο βίντεο κορόιδα από το Fortnite ώστε να γουστάρουν και οι ίδιοι. Ότι χρησιμοποιήσει το Fortnite για να κοροϊδέψει το Fortnite, κάτι τέτοιο. Ήταν Fortnite, δεν ήταν καν το βίντεο γιατί δεν είναι οι fans μου για αυτό το λόγο εκεί πέρα. Και απλά ήταν το Fortnite και είπανε, όχι, όχι και εσύ, σε παρακαλώ. Ναι, ναι. Έχεις και αυτό με χαροποίησε. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσει τη λέξη πλάση γιατί πηγαίνει λίγο στο mind control φάση και αυτά. Αλλά έχει δημιουργήσει ένα πολύ όμορφο κλίμα με του θεατέ και σένα και σε έχουν μάθει γι' αυτό και έχουν έρθει γι' αυτό. Και το κάνεις και πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, γιατί κάποιος να μην έρθει να κάτσει κιόλας σε αυτή την οικογένεια που έχεις δημιουργήσει, ρε παιδί μου. Ερώτηση. Λοιπόν, επειδή εσύ ζεις, έχεις μια πάρα πολύ χαλαρωτική φωνή. Είναι αρκετά χαλαρωτική, φλάτη. Είναι όντως τσίλ. Όχι, πρόσεξε. Ξέρω ότι για μένα μου έχουν στείλει αρκετές φορές ότι υπάρχουν άτομα τα οποία βάζουν δικά μου βίντεο και τα ακούνε. Όχι, ρε φίλε. Έλα τώρα. Το προηγούμενο επεισόδιο λέγαμε για bacon και τέτοια. Τώρα θα το πας εκεί. Λίγο στο σεξουαλικό να μου το πάω. Είχα σειρά που έπαιζα μόνο σε παιχνίδια. Ετοιμάσου. Λοιπόν, κοίτα, εμένα μου έχει τύχει να μου πούνε ότι βάζω π.χ. ένα και ένα και. Αγγίζω τον εαυτό μου. Σου έχουν στείλει κάτι τέτοιο. Όχι. Εμένα μου έχουν πει απλά ότι είναι πολύ chill να βάζουν βίντεό μου και να μην το βλέπουν, απλά να με ακούνε στο background ενώ κάνω παιδί στο σπίτι. Είναι όντως αρκετά chill. Αυτό είναι πολύ καλό κομπλιμέντο, πιστεύω. Όντως. Εμένα μου φάνηκε ότι σε φάση δεν με νοιάζει τι παίζεις, απλά. Και αυτό σημαίνει ότι ακόμα και οτιδήποτε και να παίζεις, απολαμβάνουν το σένα, σου performance. Να ακούνε. Θέλουν τη φωνούλα σου αυτό. Κοίτα, αυτό μπορώ να το καταλάβω. Υπάρχει ένα YouTuber του εξωτερικού, βασικά ένα streamer, τον Darius. Παίζει LOL. Ναι, ότι πας έχει, είναι πάρα πολύ chill ρε, ίσα που μιλάει μια στο τόσο, ξέρεις, απλώς παίζει και απλώς μετά έκανα, οκ. Θες φουλ αργό. Αυτό, απλώς βάζω και κοιμάμαι με αυτόν ρε, είναι κυριολεκτικά, αλλά γουστάρω πάρα πολύ το gameplay του, γουστάρω πάρα πολύ όλο αυτό και δεν με νοιάζει πώς παίζει ή τι παίζει. Ναι. Με νοιάζει, ξέρω εγώ, ότι αυτό το χαλαρό το κλίμα όλο, το οποίο πόσο αντίθετο με μένα, το οποίο ρε παιδί μου, θα φανταζόσασταν, ξέρω εγώ, ότι εγώ θα θέλω να βλέπω κάποιον να σφασί. Απίστευτο! Εγώ πιστεύω ότι όταν είχα δει πρώτη φορά τον Muffin τα βίντεο του. Δεν σφασί αυτό πενικό κάτι. Ναι, εγώ νόμιζα ότι ο Muffin είναι σε φάση. Οκ, ώρα να κάνουμε record. Και ξανασηκώνεται. Και πώ ξέρει δεν το κάνω. Κοίτα, έχω ρίξει αρκετέ φορέ.
πάντα πρέπει να πλύνω τα χέρια μου για να συνεχίσω. Λοιπόν, ζήσεις εσύ πιστεύεις ότι το trend να χρησιμοποιείτε τα trend παιχνίδια όπως το Fortnite μπορεί να είναι αρνητικό προς τη βιομηχανία αυτή κατά αυτή, του gaming? Ναι, προφανώς, γιατί όταν κάποιος βλέπει, ας πούμε, έφτιαξα το Fortnite να είναι PvE. Μιλάμε για πριν, γιατί είναι ζωντανό παράδειγμα. Φτιάχνουν ένα Fortnite το οποίο έχει να κάνει με ανθρώπους να φτιάχνουν οχυρώσεις για να καθαρίζουν zombie waves. Tower defense. Tower defense. Ναι. Ναι. Και όταν βλέπει ότι το PUBG, ας πούμε, πέτυχε τόσο πολύ, λέει: γιατί να μην φτιάξω εγώ ένα Battle Royale, θα το κάνω καλύτερα. Μπαμ, το κάνει. Και τώρα ξεκινάει όλα τα παιχνίδια, ακόμα και, τι να σου πω, ακόμα και το FIFA στο τέλος. Πάνω από 100 παίχτες, ναι. Πόσο γαμάτο θα ήταν αυτό. 100 ποδοσφαιριστές, μία μπάλα. Ναι, θα επιβιώσει. Αυτό ήταν πολύ κουρτό. Αυτό ρε φίλε, μπορεί οποιοδήποτε πλέον έχει αναγκαστεί ότι ξέρει κάτι, να πει όλο γιατί δεν μπορεί να φτιάξει το παιχνίδι αυτό. Έτσι ενώ έχει πετύχει ήδη μια πλατφόρμα. Ναι, εφόσον μπορεί να κάνουν αυτό που κάνουν όλοι. Το σου λέει, αφού πουλάει, θα πάμε σε αυτό το οποίο πουλάει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Βέβαια, είναι και το εξής. Το είχε πει και ο Μπούια μια στιγμή κάποτε αυτό, σε ένα story του στο Instagram, που είχε πει ότι το σωστό είναι να δημιουργείς τη μόδα, όχι να την αναπαράγεις. Τότε έτσι θα πας μπροστά. Οπότε, όπως και το Fortnite, ναι, μεν ανυπαρήγαγε τη μόδα, ναι, αλλά ταυτόχρονα έδωσε και ένα δικό του στοιχείο. Που αυτό του έδωσε παραπάνω boost. Το ότι μπορείς να χτίσεις. Το ότι το map είναι μικρότερο από το PUBG. Μέσα, κοίταξε, είναι τα USP. Κάθε παιχνίδι, τα περισσότερα πετυχημένα παιχνίδια χρειάζονται ένα USP, Unique Selling Point. Και δεν διαφωνώ και με αυτό που είπε, γιατί πρέπει να δημιουργήσεις τις μόδες. Αλλά πολλές φορές πες να δημιουργήσεις κάτι που δεν θα είναι καλή μόδα. Ναι, πιστεύω ότι θα έπρεπε ίσως να παίρνεις μια ήδη υπάρχουσα μόδα και να την κάνεις καλύτερα. Κάνεις καλύτερα, ναι. Να την αλλάζεις και να την κάνεις δική σου και καλύτερη, αν μπορείς. Ναι. Δική σου σίγουρα. Απλώς είναι κουραστικό μετά από κάποια στιγμή να βλέπεις συνέχεια το ίδιο πράγμα. Και μιλάω εγώ που το υλικό του καναλιού μου είναι κυριολεκτικά αυτή η σειρά, κομμάτια, επειδή έχουν αρχίσει όλοι και βγάζουν κομμάτια, και Fortnite. Τώρα, δεν είναι τα ίδια όμως. Βλέπεις αυτό, γιατί και εγώ προσπαθώ να βάζω πάντα τη δικιά μου νότα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή στα βίντεο μου Fortnite βάζω γάματα πολλά memes. Δεν θα ακούσει κανείς ένα κομμάτι rap που βγάζουν οι άλλοι οι οποίοι ραπάρουν εδώ πέρα στην Ελλάδα που δεν είναι καν καλά. Δεν τραγουδάνε καν καλά. Απλώς, και το δικό σου καπί είναι το ίδιο. Αυτό που κάνω εγώ είναι ότι δεν κάνω flexing, ξέρω εγώ, το οτιδήποτε έχω. Ω, κοίτα την πείρα μου, είναι μισοάδια. Καλά, δεν είσαι 12 χρονών για να κάνεις flexing, αλλά. Τι να σου πω. Ή δεν τον έχεις μικρό επίσης. Έχεις ανοίγει. Δεν τον έχω δει. Δεν είμαστε σίγουροι. Disclaimer. Μαμά, άμα βλέπεις αυτό το βίντεο, ναι. Άμα βλέπετε αυτό το βίντεο, μαμά του Muffin, όταν κοιμήθηκε σπίτι, δεν κοίταξε κάτω από τα αποπλώματα. Αστείο και είναι ότι όντως το βλέπει. Γεια σου, μαμά. Λοιπόν, νομίζω πως κάπως έτσι, περνώντας από τα αποπλώματα, έχουμε φτάσει στο τέλος του χάσιμο χρόνου του σημερινού. Θες να πούμε ποιος έχασε? Ναι. Λοιπόν, όπως είδατε, φτιάξαμε αυτά τα τρία πανέμορφα cupcakes, τα οποία που είναι αυτά εδώ πέρα, τρία πανέμορφα. Κάπου εδώ τέλος πάντων είναι τρία πανέμορφα cupcakes. Και βάλαμε τους sponsors και κάποια παραπάνω άτομα μέχρι να μάθουν οι sponsors πώς λειτουργεί λίγο όλο αυτό με το Discord και αυτά. Να ψηφίσουμε ποιο είναι το καλύτερο. Υπήρχε τεράστια κόντρα. Ποιο είναι το χειρότερο, συγγνώμη. Υπήρχε τεράστια κόντρα για το ποιο είναι χειρότερο μεταξύ το δικό μου και του Ζήση. Δηλαδή αυτά εδώ πέρα τα δύο. Του Ζήση είναι αυτό, το δικό μου είναι αυτό. Εγώ να πω πως το δικό μου ήταν το καλύτερο. Ναι, μόνο ένα άτομο είπε ότι το δικό σου είναι το χειρότερο, ξέρω εγώ. Ποιος ήτανε? Δεν θυμάμαι. Από σε ευρώ. Σε ευρώ και τη σκοτώσω. αν ψήφισε το δικό μου cupcake, θα το μάθω. Και ο ηττημένος είναι. Τζακ. Ναι, αυτό είναι το Τζακ, ναι. Ναι. Βασικά, ο χαμένος τι θα γίνει. Ο χαμένος θα κάτσει και θα φάει ένα κομμάτι από το κάπνι. Ένα μέρος του κάπνι. Ναι. Τζακ, φέρε μου λίγο το κουτί να διαβάσω κάτι. Φέρε μου λίγο το μετά, κουτί. Μετά, πρώτα θα έχεις μάλλον τρόμο. Ποιος έχασε? Φέρε μου λίγο το κουτί να διαβάσω. Περίμενε, ο Ζήσης δεν έχει. Ο Ζήσης. Ναι, και ο χαμένος είναι ο Ζήσης. Οπότε Ζήση, νομίζω πρέπει να φας αναγκαστικά και τα τρία cupcakes. Όχι. Ζήση, καλή όρεξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι σίγουρος ότι είναι φτιαγμένα από φυτικά υλικά. Ναι. Μα καταλάβει και τόσο σίγουρο για να μην. Ναι, ξεκινάμε. Περίμενε, Ζήση. Το προϊόν δεν προορίζεται για να φαγωθεί ως τρόφιμο. Εντάξει, ρε παιδί μου, σιγά δεν έχει θέμα όμως. Προσοχή, σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Πάρε τηλέφωνο! Πάρε τηλέφωνο!
να σου πω το τηλέφωνο Χέντερφιλ Τριάσεν Ελλάδας. Πες το. Ευχαριστούμε που με παρακολουθήσατε άλλο ένα χάσιμο χρόνο. Μέχρι την επόμενη φορά, ίσως να μην ζήσεις, αλλά θα έχω το κανάλι του κάτω στην description. Καλή σας συνέχεια και γεια σας.